ομιλία, θα ενθυμίσω ότι μιλήσαμε για το σοβαρό αυτό γεγονός των σεισμών, το οποίο μεσολάβησε κατά το διάστημα των διακοπών, όπως τα λέγαμε, και κοιτάξαμε να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι είναι σοβαρός ο κόδων και είναι και σκληρή η ράβδος η οποία χρησιμοποίησε ο Χριστός μας εντί αγάπη του. Και είπαμε ακόμη ότι ας μην πιστεύουμε ούτε τους σεισμολόγους, ούτε τους γεωλόγους, ούτε κανέναν. Τα πάντα είναι επιχειρή του Κυρίου και τα κανονίζει αυτός εν τη σοφία του και εν τη αγάπη του. Εάν θέλουμε και τη ζωή αυτή να μην χάσουμε και την άλλη να μην στερηθούμε, ας προσέξουμε. Η αιτία των σεισμών, όπως είπε στον πανηγυρικό εκείνων λόγων στην Κωνσταντινούπολη ο Θείος Χρυσόστομος, είναι η οργή του Θεού. Και η αιτία της οργής του Θεού είναι οι αμαρτίες οι δικές μας. Εάν ο άνθρωπος σταματήσει να αμαρτάνει, και ο Θεός θα πάψει να οργίζεται εναντίον μας. Αν ο άνθρωπος δεν σταματήσει να αμαρτάνει, ο Θεός θα συνεχίζει να είναι οργισμένος εναντίον μας. Όχι από κακία, από αγάπη. Γιατί θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου και μετέρχεται τα πάντα. Έχει πολλούς τρόπους διαπαιδαγωγήσεως ο Θεός. Αλλά όταν ο άνθρωπος εξακολουθεί να εμένει, πολλάκις αναγκάζεται να κατεβάζει την σιδηρά λεγόμενη ράβδο. Αλλά δυστυχώς τελευταίως έχουμε φτάσει σε τέτοιο βαθμό σκληρότητος και βαρικαρδίας που δεν ξέρω αν ένας μετενόησε, αν ένας λέγω μετενόησε. Σας έλεγα προχθές ότι γυρίζοντας από το Άγιον Όρος στάθηκα στην Μακεδονία σε ένα μοναστήρι εκεί και γενομένη συζητήσεως προεκλήθην έπειτα από μια ομιλία που έκανα και είπα ορισμένα πράγματα έτσι εν ψυχρό εκεί στο στασίδι που καθόμουν. Ήρθε και μια κυρία, σύγχρονος κυρία, με το παιδάκι της, η οποία ήκουε και αυτή ιδέως, όπως θα λέγαμε. Εγώ δεν ήλπιζα να σταθεί να ακούσει, όμως εκάθισε περίπου 20 λεφτά και ήκουε. Και στο τέλος αφόρμητα από μέσα της βγαίνει και λέγει: εγώ, λέει, πρώτη μετανοώ, δεν θα ξαναβαφτώ, δεν θα ξαναβάψω τα μαλλιά μου, δεν θα ξαναβάψω τα πόδια μου, δεν θα ξαναβάψω τα νύχια μου, εγώ θα αλλάξω πρώτη. Ήθελε, μακάρι. Αυτό το σκοπό να έχει ο Θεός και αυτό επιζητεί από εμάς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν άλλοι άνθρωποι ή αν και αυτοί το έκανε πράξη αυτό που είπε στη θεωρία εκείνη την ώρα, όταν ήκουσε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Το μόνο όπλο που έχει ο άνθρωπος να νικήσει το Θεό, εάν θέλει, την παντοδυναμία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού να την αφοπλίσει, είναι η μετάνοια. Κανένας άλλος τρόπος. Δεν πληρώνεται ο Θεός. Δεν δελεάζεται με τίποτα. Κάμπτεται όταν δει μετάνοια. Όταν δει μετάνοια, του πέφτει το ξύφος από τα χέρια. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Πάβει πλέον η δικαιοσύνη του και ενεργεί το έλεος του, όπως λένε σε πολλά μέρη οι πατέρες.
ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Όταν βλέπει η μετάνοια, σταματάει η υπόθεση. Και ξέρετε, εάν εξετάσετε σε όλα τα περιστατικά της Παλαιάς Διαθήκης, θα βρείτε ότι όπου ο Θεός οργίζεται και έπαιρνε αποφάσεις και εξέδιδε διατάγματα και τα υπέγραφε και τα εσφράγιζε, τα ανακαλούσε όλα αυτά, απέσυρε την υπογραφή του, έσβηνε τη σφραγίδα του όταν μεσολαβούσε μετάνοια. Όσον ο άνθρωπος δεν μετανοούσε, ενεργούσε η δικαιοσύνη του Θεού με χιλιάδες νεκρούς. Με χιλιάδες νεκρούς. Αυτό βέβαια δεν δυσκόλευε ποτέ να τοποθετήσει τους ανθρώπους εκεί που έπρεπε, διότι όταν δουλεύει η μάχαιρα του Θεού, πολλές φορές παίρνει και χλωρά μέσα, δεν παίρνει μόνο τα ξερά, παίρνει και χλωρά. Τώρα, κατά την τελευταία καθάριση, θα καθαριστούν μόνο τα ξερά και θα μείνουν τα χλωρά. Κατά την τελευταία καθάριση, επαναλαμβάνω, θα φύγουν μόνο τα ξερά και θα μείνουν τα χλωρά. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, η οποία Ελλάς χρειάζεται σαν γλώσσα, σαν πίστης, σαν ύπαρξης. Γιατί είναι ο νέος Ισραήλ δια του οποίου θα αναμοχλεύσει και θα κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Εδώ μπροστά μου βρίσκω ένα σημείωμα, τα άφησα απόψε. Το είχα υπόψη μου, λέγω τον αδελφό ή την αδελφή αυτή που είχε την καλοσύνη να το επιστρατεύσει. Το είχα υπόψη μου από άλλη πηγή εγώ, και είχα υπόψη μου να το χρησιμοποιήσω απόψε το βράδυ, και επί τη ευκαιρία που λέγω τα λόγια αυτά σας το διαβάζω λοιπόν, να δείτε τι λέγει αυτό. Αυτό είναι ανάτυπο από ένα ορθόδοξο περιοδικό το οποίο εκδίδεται στην Αμερική, από ένα μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, το οποίο ανήκει στους Ρώσους τους Ορθοδόξους και μάλιστα της Διασποράς, αυτή που είναι υπό τον Μητροπολίτη Φιλάρετο. Αυτό εστάλει το περιεχόμενο σαν μια επιστολή από τη Ρωσία στο μοναστήρι εκείνο. Λέγει λοιπόν το εξής: θα ήθελα να σας πω τι συνέβη εδώ προσφάτως, στη Μόσχα δηλαδή εκεί. Ένα σημείο φάνηκε στον ουρανό επάνω από την πόλη Ταμπόβ, στα νότια της Μόσχας. Στον καθαρό ουρανό ημέρα μεσημέρι, ένα λευκό χέρι ξαφνικά εμφανίστηκε, κρατώντας μια πένα με την οποία έγραψε τα εξής. Όσοι διαβάζετε τη γραφή θα έχετε συναντήσει μια ενέργεια τέτοια στου Δανίλ τα περιστατικά, όταν ο Βαλτάσαρ έπινε ήμουν ενώπιον χιλίων παλακών με τα σκεύη του ναού του Σολομώντος. Πρώτον, το κακό προπορεύεται του καλού, έγραφε αυτό. Το κακό προπορεύεται του καλού. Δηλαδή το καλό έχει μείνει πολύ πίσω. Σήμερα οι άνθρωποι πράττουν σχεδόν μόνο το κακό. Δεύτερον, τώρα είναι χειμώνας για το λαό μου. Είναι χειμώνας για το λαό μου. Δηλαδή ο λαός του Θεού υποφέρει, όπως υποφέρει ο άνθρωπος το χειμώνα, κάτω από παγετώνα, από κρύο, από χιόνια, από στερήσεις κλπ. Πράγματι οι χριστιανοί εδώ άρχισαν να αισθάνονται ασφυξία από τον κλειό της απιστίας που κυκλοφορεί γύρω, πολλό μάλλον εκεί που το καθεστώς είναι αντίχριστο. Τρίτον, οι μέρες μετανοίας, δηλαδή μόνο η μετάνοια είναι αυτή η οποία σώζει και αλλάζει τον ρόλο της καταστάσεως.
Τέταρτον, αυτό που σας έλεγα, καμιά δίκαιη ψυχή δεν θα μείνει ανάπεσα στους διεφθαρμένους και καμιά άσωτη ψυχή δεν θα παραμείνει μεταξύ των δικαίων ψυχών. Θα χτυπηθεί η ελιά, θα πέσουν όλες από το δάκο οι χτυπημένες, όλες οι σάπιες και οι βρώμικες, και θα μείνουν μόνον οι γερές, οι σωστές. Πέμπτον, προσέξετε το σωτήριον μου. Το σωτήριον μου. Προσέξετε το σωτήριον μου. Δηλαδή ποιο είναι το σωτήριον του Θεού? Ο Χριστός. Το κέντρο του βάρους είναι σε αυτόν. Αυτός είναι η θέση να τακτοποιήσει τα θέματα όχι ατόμων της ανθρωπότητος, ερυπείο θερμού. Έκτον, προσφέρεται καρπούς μετανοίας, όχι ξηρά μετάνοια. Ναι, πιστεύω σε μια ανώτερα δύναμη, σε ένα ανώτερο όν. Πιστεύω στο Θεό ή πιστεύω στο Χριστό? Όχι, αυτά δεν σώζουν. Αν πιστεύεις τον Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, τον Σταυρωθέντα, τον Ταθέντα, τον Αναστάντα, τον Αναληθέντα, σε αυτόν αν πιστεύεις, οτιδήποτε άλλο αν πιστεύεις δεν σε σώζει. Και καρπούς αξίους της μετανοίας, δηλαδή όχι απλώς μετανοώ, θα τακτοποιήσεις και τα αδικημένα μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Ό,τι κακό έχεις κάνει θα το αποκαταστήσεις, ό,τι έχεις κλέψει θα το αποδώσεις, ό,τι έχεις αδικήσει θα το τακτοποιήσεις, όπου έχεις συκοφαντήσει θα ζητήσεις συγγνώμη και θα πεις ότι εγώ το έκανα αυτό. Δεν είναι έτσι. Τότε μόνο στα μάτια του Θεού ο άνθρωπος αξιοποιείται και ασφαλίζεται. Ουδες μία ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να έχει η σύνεπη του ανθρώπου, είτε ζωής είτε θανάτου, είναι μόνον του Ιησού. Μόνον η ασφαλιστική εταιρεία που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία του Ιησού, μόνον αυτή ασφαλίζει ανθρώπους για τον είναι ώρα και για το μέλλοντα. Έβδομον, σωτηρία περιμένει εκείνους που φοβούνται τον Θεό. Φοβού τον Θεό πως ερμηνεύεται, ξέρετε? Σέβομαι τον Θεό, λογαριάζω τον Θεό, υπολογίζω τον Θεό. Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα, ότι είναι εξ αυτού και όχι, αυτής, και όχι αυτός εξ αυτής. Πράγμα το οποίο έγινε αντίθετα σήμερα. Μάλιστα μας το αποδεικνύει η γυναίκα απορρίπτοντας τα μαλλιά από το κεφάλι. Δεν δέχεται προστάτη, δεν θέλει άντρα. Έγινε κεφαλή αυτή. Γιατί ο σκοπός των μαλλιών των γυναικών που δεν πέφτουν είναι αυτό. Να τους υπενθυμίζει ότι είναι υπό τον άντρα. Να μην ασεβούν και να μην βγάλουν το κεφάλι τους παραπάνω από τον άντρα. Τώρα εμείς, αν τους δίνουμε θέση οι κουφιοκεφαλάκηδες, υπουργίνας, βουλευτίνας, πρωθυπουργίνας, ξέρω εγώ κλπ, αυτό είμαστε εμείς τόσο κούφοι που είμαστε αδύνατοι να κυβερνήσουμε αυτούς και αλλήλους, και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα χάλια αυτά. Όμως ο Θεός δεν τα φτιάξε έτσι, τα έχει φτιάξει πολύ διαφορετικά. Όγδον, ας είναι γνωστή η ευθύνη όλων των πραξιών σας. Να είναι γνωστή η ευθύνη, δηλαδή να λογαριάσετε, να υπολογίσετε τι λόγο θα δώσετε έναντι των πράξεων που έχετε κάνει. Ο καιρός είναι εγγύς, πολύ γρήγορα θα λάβουν χώρα αυτά. Ένατον, αληθώς κόμμα θα έλθω, δεν θα αργήσω, αμήν. Το χέρι έγραφε περίπου μισή ώρα. Ό,τι έγραφε ή το ορατό, ώστε μπορούσε να διαφαστεί για μια περίοδο τριών περίπου ωρών. Αυτή η εμφάνιση προσήλκησε την προσοχή όλων και τους ετρόμαξε. Όλοι εφοβήθησαν. Όλη η κίνηση των τροχοφόρων εσταμάτησε. Βλέπω εδώ, το έχει πάρει από τον Ορθόδοξο τύπο
στις 20 Εβδόμου του 78. Και δεν είναι το μοναδικό. Ακούσατε προκαιρού τι μας παρήγγειλε ο προφήτης Ηλίας. Ακούσατε προκαιρού τι μας παρήγγειλε ο Άγιος Νεκτάριος. Έτσι, είναι γραμμένα όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και τα επαναλάβαμε εδώ. Δεν θέλει άλλωστε χωριό, λέει, που φαίνεται, Κολοούζος δεν χρειάζεται, λέει, μια λαϊκή έκφραση. Δεν χρειάζεται. Ο καθένας αν ερωτηθεί, και ο πιο σκληρός και ο πιο αδιάφορος, θα ομολογήσει ότι δεν πάνε καλά, ότι κάτι επικρέμεται, κάτι θα γίνει, κάπως φοβήγνια τα πράγματα. Οι δε θρησκευόμενοι καλώς νιώθουν μέσα τους έναν φόβον, νιώθουν μέσα τους κάτι θα συμβεί, κάτι θα συμβεί. Όταν έγιναν οι σεισμοί οι τελευταίοι στη Θεσσαλονίκη, είτο την ημέρα εκείνη στη Θεσσαλονίκη ο πατήρ Εφραίμ, δεν ξέρω θα τον ξέρουν οι περισσότεροι εκ των κυρίων των ανδρών, είναι ο ηγούμενος της Ιεράμονης Φιλοθέου του Αγίου Όρους, μια συντροφιά με πολλούς νέους επιστήμονας μοναχούς, 80 περίπου των αριθμών. Λοιπόν, είπε στο σοφέρ του, του λέει, Γιάννη, πρέπει να φύγουμε. Γιατί, πάτερ, να τελειώσουμε. Κάτι μου λέει μέσα μου, πρέπει να φύγουμε, να βγούμε τις Θεσσαλονίκες. Κάτσε, γεροντά μου, να τελειώσουμε, για να μπορώ και εγώ να σε μεταφέρω έπειτα με τους δύο. Γιάννη, πρέπει να φύγουμε. Έκανε υπακοή ο Γιάννης και βγαίνουν έξω και πήγανε στη Μηχανιώνα. Μηχανιώνα είναι 30 περίπου χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβα να πάνε, γίνεται ο σεισμός. Γιάννη, κάτι μου έλεγε ότι πρέπει να φύγουμε. Και τώρα, αν πλησιάσετε ανθρώπους που θρησκεύουν πραγματικά, όχι ανθρώπους που είναι ντουμπλουφάς, έχουν δύο όψεις, ανθρώπους πραγματικούς, και τους ρωτήσετε, θα δείτε ότι μέσα τους έχουν έναν φόβο. Παρότι ο Χριστός έξω εκβάλλει τον φόβο, αλλά δεν πάβει ο φόβος αυτός. Διότι αν συμβεί κάτι, έστω και αν επιζήσει αυτός, θα λυπηθεί. Γιατί άνθρωποι είναι, δεν είναι κουνέλια. Είναι κόσμος, είναι δουλειάς. Μα θα πιθανόν να είναι και συγγενείς μέσα. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Και ο άνθρωπος λυπείται. Ο Χριστός μας όταν βγήκε έξω από την Ιερουσαλήμ, έκλαψε βλέποντας τα λιθάρια κάτω που θα εκαταστρέφουν το επί ημερών Τίτο. Κάθισε στην άκρη και της είπε τον επικίνδυνο και έκλαψε. Δεν μπορεί να χαίρεται καμιά ψυχή, ούτε μπορεί να λέγεται χριστιανός ο άνθρωπος που δεν συλληπείται, γιατί η εντολή είναι χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Όταν φύγει η χάρη του Θεού, είτε από το άτομο, είτε από το σπίτι, είτε από την πόλη, είτε από το κράτος, έρχεται ο φόβος πλέον. Έρχεται ο σατανάς και τα πράγματα αλλάσουν και ο άνθρωπος δεν νιώθει, δεν αισθάνεται καλά. Όπως νιώθει ασφάλεια, ειρήνη, μακαριότητα όταν είναι υπό την χάρη του Θεού. Και όταν φύγει ο Θεός, φύγουν οι άγγελοι του Θεού και ακουστεί η λέξη εκείνη η οποία ακούστη στο ναό κάτω της Αναστάσεως όταν πήγε ο Τίτο και όργωσε τα Ιεροσόλυμα, άγουμεν εντεύθεν, πάμε να φύγουμε, τα όργωσε. Αλίμονο στον άνθρωπο τότε. Αλίμονο στον άνθρωπο. Και φεύγουνε, ανακαλούνται οι άγγελοι, οι προστάτες των κρατών, των πόλεων, των οικογενειών και των ανθρώπων, όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν να αμαρτάνουν και δεν υπάρχει μετάνοια. Αν εξεταστεί η ιστορία του έθνους, δεν λέγω της Εκκλησίας σε τα διάφτα, ούτε της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ανάγλυφος και μαριλάστη για τα καινούργια, θα βρούμε πολλά πράγματα τα οποία μας υπενθυμίζουν αυτό που σας λέω τώρα. Ποιος μπορεί να μου πει αν υπάρχει ακόμη ο Άγιος Διονύσιος Αροπαγίτης της Αθήνας? Ποιος μπορεί να μου πει εάν υπάρχει ακόμη ο Άγιος Δημήτριος ο Προστάτης της Θεσσαλονίκη? Εάν υπάρχει ο Άγιος Αχίλιος στη Λάρισα? Οι Άγιοι αυτοί οι οποίοι είναι οι φρουροί, οι προστάτες των πόλεων αυτών. Ποιος μπορεί να μου το πει αυτό το πράγμα? Έχει κανένα την πληροφορία αυτήν? Ποιος μπορεί να μου πει αν αυτά στα πρεσβείας δεν τα ανακάλεσε ο Κύριος και μας άφησε εκτεθειμένους? Και ώρα την ώρα
να γίνει το φοβερότερο κακό που μπορεί να γίνει στον κόσμο. Έχω μαζί μου μια λεπτομέρεια που θα ήθελα να σας τη μεταφέρω και σας, να σας κάνω κοινωνούς. Ακούσετε μια λεπτομέρεια. Κατά τον καιρό τον οποίον έμελε να κυριευτεί η Θεσσαλονίκη από τους Αγαρινούς, πορευόμενοι τιμές ευλαβής χριστιανοί εις Θεσσαλονίκη δια την εορτή του Αγίου, έφτασαν εις την Βασιλική Οδόν, η οποία είναι στο Βαρδάρι. Εκεί είδον ο φθαλμοφανός την ο στρατιώτη, ένας αστρατιώτη, ο οποίος ήρχε το από τη Θεσσαλονίκη προς τα έξω, ως κι άλλον ως αρχιερέα, ο οποίος ήρχε το από τον δρόμο της Λαρίσης, ήταν εσαμφότεροι συνειδήθησαν και κατά το πρώτο μεν απετάθη ο στρατιώτης και είπε προς τον αρχιερέα: «Χαίρε αρχιερέ του Θεού Αχίλιε». Είπε και ο αρχιερέας: «Χαίρε και εσύ στρατιώτα του Χριστού Δημήτριε». Είδε χριστιανοί εκείνοι, άμα ήκουσαν τα ονόματα ταύτα, έστησαν παράμερα με τα φόβου για να είδουν στο τέλος τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνουν αυτοί που βρέθηκαν. Είπε πάλι ο στρατιώτης προς τον αρχιερέα: «Πόθεν έρχεσαι αρχιερεύ του Θεού και πού υπάγεις?» Τότε εδάκρισε ο Άγιος Αχίλιος και είπε προς αυτόν: «Δια τας αμαρτίας και τας ανομίας του κόσμου προσέταξε ο Θεός να εξέλθω από την Λάρισαν, την οποία με φύλατον, διότι θα παραδοθεί εις τα σχήρας των Αχαρινών. Και ειδού εξήλθον και υπάγω όπου με προστάζει». «Και εσύ λοιπόν πού θα έρχεσαι?» Είπε μη σε παρακαλώ. Τότε εδάκρισε και ο Άγιος Δημήτριος και είπε προς αυτόν: «Και εγώ το αυτό έπαθον, αρχιερεύ Αχίλιε, πολλάκι σε βοήθησα τους Θεσσαλονικείς και από εχμαλωσίας τους ελύτρωσα και από θανατικών και από ασθένειαν, λύν τώρα από τας πολλάς των αμαρτίας και ανομίας απέστη ο Θεός από αυτούς και με προσέταξε να τους αφήσω να παραδοθώσουν εις ασχήρας των Αγαρινών. Δια τούτο υπήκουσα εις την προσταγή του και ειδού εξήλθον και υπάγω όπου με προστάξει». Ταύτα οι πόντες αμφότεροι έκυψαν τα σκεφαλάς των κάτω εις την γη και έκλαψαν. Έπειτα δε από πολλήν ώραν εφηλήθησαν και απεχαιρετήσισαν και πάραυτα εγένοντο άφαντι. Και αυτό το οποίο ελέγχθη έγινε πραγματικότης στη συνέχεια. Και η Λάρισα κατελήφθη από τους Αγαρινούς και η Θεσσαλονίκη κατελήφθη από τους Αγαρινούς. Καταλάβατε? Όταν λοιπόν η χάρις του Θεού φύγει, τα πράγματα είναι no good. Και σήμερα λέγω κατεξοχήν ο άνθρωπος, ο προχωρημένος άνθρωπος, ο οποίος έχει λεπτές τις χορδές του αντιλαμβάνεστε. Ο δέχτης του είναι λεπτεπίλεπτος, δεν επιδέχεται τίποτα. Αυτός μέσα του έχει ένα φόβο, έχει μία προαίσθηση ότι κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί να προσδιορίσει τι θα γίνει, ούτε το πότε θα γίνει. Αυτό δεν μπορεί να το προσδιορίσει. Όμως ότι κάτι θα γίνει, λόγω ότι έτσι φτάσανε τα πράγματα, οπωσδήποτε θα γίνει. Τι συμφέρει λοιπόν στον άνθρωπο σε αυτές τις περιπτώσεις? Συμφέρει στον άνθρωπο να μετανοήσει. Είναι το μόνο πράγμα που ο άνθρωπος θα πρέπει να βάλει στη συνέχεια εμπρός. Εάν δεν χρησιμοποιήσει το όπλο αυτό που λέγεται μετάνοια, τίποτα άλλο δεν πρόκειται να τακτοποιήσει το θέμα αυτό το οποίο σας λέω. Τώρα, αναφορικώς με εκείνο που άκουσα και προχθές από μερικούς αδελφούς, δηλαδή
ελέγχθη το εξής. Αυτά που είπε ο κύριος Παναγόπουλος απόψε είναι από κοσμικής πλευράς, από φυσικής πλευράς, από πλευράς γνώσεως. Η Εκκλησία, ελέγχθη, δεν έχει πάρει θέση έναντι αυτών. Μένει αμέτωχος η Εκκλησία. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν εις απάντηση εκείνων ότι δεν μένει αμέτωχος η Εκκλησία. Η Εκκλησία πάντοτε παίρνει μέρος και έχει μάλιστα ειδικά σευχάς και ειδική ακολουθία για την υπόθεση των σεισμών, πως για όλα τα γεγονότα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, έχει συντάξει κείμενα και ευχάς και υπενθυμίζει στον άνθρωπο πως πρέπει να σκέπτεται. Έτσι έχει και για την υπόθεση των σεισμών. Όμως προχθές δεν μας έπαιρνε η ώρα, όσον εγώ δεν πρόλαβα καν να φέρω υπόψη και άλλα θετικά πράγματα τα οποία είχα υπόψη μου, και όπως συνέχεια και αυτά τα οποία σας παρουσιάζω απόψε, τα οποία μπορούσαν να αποτελέσουν και αυτά ένα κομμάτι του όλου θέματος. Δράτουμε λοιπόν της ευκαιρίας απόψε το βράδυ, σαν συμπλήρωμα του πρώτου μέρους, να σας παρουσιάσω τα σευχάς. Δηλαδή, πώς δέεται η Εκκλησία να εξευμενήσει το Θεό να προλάβει το κακό αυτό. Αλλά και τι υποχρεώσεις δίδει στον άνθρωπο για να φανεί αντάξιος αυτής της υποχωρήσεως του Θεού. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού ουδέποτε υποχωρεί εάν δεν υπάρξει, επαναλαμβάνω μετάνοια. Υπάρχουν τρεις μεγάλες ευχές στο μεγάλο ευχολόγιο που διαβάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι προσευχές εξομολογητικές, είναι προσευχές μετανοίας, είναι προσευχές συντριβής. Και να μου επιτρέψετε να τις διαβάσω, ώστε να έχετε ορθή γνώμη τι λέγει η Εκκλησία σε κάθε περίπτωση. Η πρώτη ευχή επί απειλή σεισμού λέγει τα εξής. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, προσέχτε λέξεις, ο μόνος αληθινός, ο οποίον πάντα, προσέχτε λέξεις, και μετασκευάζουν αυτά, δεν του κοστίζει τίποτα, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπό των ουρανών εκθεμελίων, οι δεστήλοι αυτής ου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων. Αυτή μένει, αλλά αυτός θα σαλεύει. Ήδρασε δε το σώπνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεως, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεον της επαγγελίας σου, αυτός μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από του αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάψον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένη, στερέωσέ την, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Δηλαδή λέει να μας ξεχωρίσει από τις αμαρτίες μας. Αλλά εφόσον εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε τις αμαρτίες μας, πώς θα μας ξεχωρίσει ο Θεός? Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αυτή είναι η πρώτη ευχή ετέρα. Βασιλέφα Άγιε φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεως, ο μόνος έχουν ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλι νιώμενος, ο την πρόσερον ημών ζωήν τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν, είδομεν, γνωρίζουν,
ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξες αυτήν και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήσε αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή ημών και ομοί οριόμενος μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντας. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν τον μόνον ανεξίκακον Κύριον μη μνηστείς ανομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση, δηλαδή μας κάμεις όπως μας αξίζει. Εάν εισέλθεις κρίση μετά της γενεάς ημών ταύτης ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε, όπως λέει σε άλλο μέρος, αλλά απόλυτε παντελώς από της γης πάντων ημών των μνημόσυνων. Μνήσιτη μακρόθυμε των απαιώνος εκτιρμών σου και του ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκης σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπεινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής και θορυβημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνεχομένους επίσεψε. Ναι, αλλά εμείς ούτε συντετριμένοι ούτε τεταπεινωμένοι δυστυχώς είμεθα. Είδε που και την αίσθηση μέσω ημών, προσέξετε εκβιασμό, εάν δε κάπου μερικοί είναι μεταξύ ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σα προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον ημπεριμόν των ανάξιων. Δηλαδή, εμείς παραδεχόμεθα ότι είμεθα ανάξι, αλλά μέσα σε όλον αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν λίγοι που σ' αγαπούνε, λίγοι που προσεύχονται, λίγοι που κάνουν το σωστό, αυτό που θέλεις. Τουλάχιστον άκουσε αυτούς, εκβιασμό του κάνουμε, όπως έκανε και ο Αβραάμ για την υπόθεση των Σοδόμων και Γομόρων. Εάν είναι 50 θα τα κάψεις, αν είναι 40, αν είναι 30, αν είναι 20, αν είναι 10, αν είναι 5, δεν θα τα έχει για σαν και 5. Αυτό τούτο του κάνει τώρα εδώ πέρα. Είδε που λέει και την αίσθηση μέσω ημών, αν λέει μερικοί είναι μεταξύ μας, τηρούνται στα προστάγματά σου. Κακίνων ως αγαθός επάκουσον, άκουσε τουλάχιστον λέει αυτούς, υπερημών των αναξίων, δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσεξε τα δηλήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος για μας ο αμαρτωλούς. Προσαγόμενόσι φιλάνθρωπε δέσποινα, το έχει. Ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, μάλιστα. Ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών, υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας. Την συν ηλεοσαμένων αγαθότητα, είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξαδετέ σου, το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Ξέρετε, όπως σας είπα προχτές, τι είπε ένας τουρκοσυσμό λόγος που ήρθε. Αυτός λέει σας έσωσε. Διότι δεν έπρεπε να υπάρχει πόλη σήμερα με 7,5 βαθμούς του Ρίχτερ. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Έτσι γράφουν. Έτσι έγραψαν εφημερίδες. Έτσι δήλωσαν αυτοί οι κύριοι, οι επιστήμονες επ' αυτών. Αλλά αυτό σας έσωσε. Και έδειξε τον Άγιο Δημήτριο, ο Τούρκος ο σεισμολόγος. Αυτό σας έσωσε, λέει. Διαφορετικά, την ένταση που είχε ο σεισμός, έπρεπε να έχει ισοπεδωθεί η πόλη. Το ίδιο λέγει και εδώ ένας άνθρωπος, λέγει. Την ημών επιστροφήν και μετάνοια, τη κρατεά σου χειρή, δυναμούμενη ευχές και πρεσβείες παναχράντσου Μητρός και πάντων των Αγίων των Απαιώντων ευαρεστησάντων. Αγίων, αμήν. Η δε τρίτη είναι η εξής.
Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος, ή άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος. Ω και τας καταγενεάν επαγωμένα στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγα συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν υπεφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν λοιπόν ακρατές και οξύροπον καθά περ την ήχα λινό το θείο σου κατεχωμένο φόβο. Δηλαδή αυτά τα βάζεις λέει να γίνονται σαν να μας ένα βάζεις ένα χαλινό να μας κρατήσει από την αμαρτία. Αλλά ούτε αυτό μας κρατάει εμάς. Μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος. Μηδέα ίσο της ψυχής ευγενές κακώς εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν. Ημίν δικαίως και ημών κινείστε ταύτην προσέταξας εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίαν αποστροφής. Ή γάρ ημείς, εάν λοιπόν ημείς τα σά προστάγματα διεφυλάτωμεν και εκ των οικείων όρων εντός ιστάμεθα. Δεν ευγαίναμε από τα όρια μας, γιατί εμείς έχουμε βγει από τα όρια. 300.000 εκτρώσεις, 300.000 φόνοι στην Αθήνα. Δεν υπέξε γέλαση, είναι ατρελαθεί ο άνθρωπος. Φόνησες μητέρες σε γιατροί. Εκπρομελέτησεν ψυχρό. Ψυχές υπάρχουσε ζωντανές, εφωνεύτησαν. Δεν τις άφηναν τουλάχιστον να γεννηθούν και να πάρουν ένα μαχαίρι να τα σφάξουν. Να γεννηθούν, να τα βαφτίσουν και να τα σφάξουν. Τουλάχιστον να πάνε στον παράδεισο αυτά. Αυτές θα πάνε και θα πάνε στην κόλαση. Αλλά τουλάχιστον να πάνε στον παράδεισο αυτά. Μη γάρ λοιπόν εμείς τα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικείων όρων εντός ιστάμεθα ούκαν η γη τόσο παντοδυνάμω προστάγματι πληθωμένη καθημών εκείνη τον ίνι. Αν εμείς λέει καθήμεθα εκεί μας τοποθέτησε ο Χριστός, δεν υπήρχε λόγος λέει γη να κάνει αυτά τα πράγματα. Σήμερα θα καθόταν εκεί που την έχει τοποθετήσει. Της φυσικής ακινησίας εξισταμένη και της παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Διότι δεν είναι η δουλειά της, δεν είναι η φύση της αυτή να κάνει αυτά τα πράγματα. Δόθη να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, όχι να καταπίνει τον άνθρωπο. Για να αντιστρέφονται οι όροι και να καταπίνει τον άνθρωπο είναι κάτι το αφύσικο. Έτσι λέγει εδώ το πνεύμα της Εκκλησίας. Και δικαίως, ο δίκαιε Κύριε, ου γαρ ποιούμεν τα προστάγματα της Βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα τη συνδικαίαν οργήν καθημών. Όχι μόνο δεν κάνουμε εκείνο που λες, αλλά και δεν φοβούμεθα που δεν το κάνουμε. Αυτό είναι. Είμεθα και αθεόφοβοι. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών. Μισούντες πολλάκες, φωνούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπη να αποσάμεθα, την φιλαδελφία να επεβαλώμεθα, την ελεημοσύνη να αποθέμεθα και την φιλαργυρία να αγαπήσαμε, την φιλοκτιμοσύνη να σπασάμεθα και την ακτιμοσύνη να μισήσαμε, την γασιμαργία και την φιλιδονία να αγαπήσαμε, την δενιστία και εγκράτεια ούκ αποθήσαμε και απλώς πάσα σου εντολήν υφετήσαμε Κύριε και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφησιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα. Μόνοι μας. Τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα. Θανατηφόρους καν ταύτα πληγάς επάγοντα κλώνους της γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδων και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύθητον βάσανον, την κόλαση δηλαδή. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών ή να μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες
Ήγαρ και πολλάκι στη μετάνοια ανυπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σοι το Θεό ημών εψευσάμεθα. Πόσες φορές δεν είπαμε δεν ξέρω να το κάνουμε, θα πάμε να εξομολογηθούμε, μετανοούμε και δεν το κάναμε. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, θα μας βγάλεις από τη μέση, διότι δεν κάνουμε κάρπους. Την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Έδεσε οντελής τη γη να μας σκεπάσει από κάτω. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γιώργος, ο μηθέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο εβδομικοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα μη συναπολέσεις, το μικρόν σου πίμιον τούτο φόβο συντετριμένον και πένθη τεταπεινωμένον και το της γης κλώνον τεθορυβουμένον και απορούμενον πάντοθεν. Αλλά μνήσιτη μακρόθυμε των νυχτηρμών σου και του ελέου σου. Μνήσιτη ότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου. Είναι ακενήν της ίσαφά του Χριστότητος απολάγοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου. Α, επίησας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το σεις φιλανθρωπίας εν εξυχνιάστος πέλαγος. Χάριτη του ανάρχου σου πατρός, του ζωοποιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες παναχράτου σου μητρός και πάντος σου των Αγίων. Σα μέσα σε αυτές τις τρεις ευχές υπάρχει, αν υπάρχει, μετάνοια και εξομολόγησης, μετάνοια και επιστροφή, συντριβή και ταπείνωσης, αναγνώρισης και μεταμέλεια. Και όταν αυτά γίνουν πράξεις, όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς διαβάζει για λογαριασμό του λαού και ο λαός γονατιστό λέει το Κύριε ελέσον, ο Θεός αγαπητοί μου μεταμελείται. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν μεταμελείται, ούτε ο Θεός μεταμελείται. Είναι εκείνο που λένε οι πατέρες, ακοή αντί ακοής. Άκουσε να σε ακούσω. Δεν ακούεις, δεν θα σε ακούσω. Τίποτε δεν είναι ικανό να μεταβάλει την βουλή του Θεού, να αλλάξει την βουλή του Θεού. Ούτε μία προσευχή, ούτε μία μεσητεία. Σήμερα εμείς με τις αμαρτίες μας αδυνατήσαμε και αυτή την Παναγία μας ακόμη, η οποία όπως ξέρετε δέησης μητρός πολλά ισχύει η προσευμένη αδεσπότου, δεν αντέχει πλέον η μεσητεία της. Ούτε οι Άγιοι Συλλήβοι όλοι μαζί μπορούν να κάμψουν τη ζυγαριά της δικαιοσύνης του Θεού. Πλέον όλοι θα κάνουν στην άκρη και θα εφαρμοστεί η δικαιοσύνη του Θεού. Δυστυχώς ευρέθημεν μέσα στις ημέρες αυτές. Μη αδικήσουμε τους εαυτούς μας και μη αδικήσουμε και εσ' άλλους. Διότι όταν ο άνθρωπος προσφερθεί και τον εαυτόν του ικανοποιεί και άλλους θεραπεύει. Θέλει ο Θεός ανθρώπους, θέλει όργανα να μπορέσει να στηριχτεί. Είναι ανθρωποπαθές το επιχείρημα. Όταν λέγω να στηριχτεί, να φέρει ως επιχείρημα στα μάτια του Σατανά, ο οποίος καθημερινώς ζητάει τον άνθρωπο να τον καταστρέψει, να τον εξοντώσει, διότι είναι δικός του. Εργάζεται κατά πάντα τα έργα του Σατανά. Λοιπόν, γιατί μου τον κρατάς, δεν είναι δικός μου? Φωσό δεν σε πιστεύει, του λέει του Χριστού. Φωσό σε βλαστημάει. Δεν σε παραδέχεται. Δεν είναι δικός μου? Είσαι άδικος που δεν μου τον δίνεις. Για ποιο λόγο δεν μου δίνεις την ανθρωπότητα? Δεν είναι δικιά μου? Σήμερα κατεξοχήν εφαρμόζεται εκείνο που είπε ποτέ ο διάβολος στο Θεό όταν μιλούσε για λογαριασμό κάτω της υποθέσεως του Ιώβ. Περιελθών την γη και περιπατήσασαι να αυτή πάρει μη. Δηλαδή γύρισα τη γη και την έχω πατήσει όλη, είναι δικιά μου. Σήμερα κατεξοχήν αυτό είναι πραγματικό της. Και πηγαίνει καθημερινώς και του ζητάει του Χριστού, για ποιο λόγο δεν μου τους δίνει? Και ο Κύριος πρέπει να έχει ένα αντίβαρο για αυτόν. Με παρακαλούν αυτοί, μου το ζητούν αυτοί για λογαριασμό αυτών. Να έχει κάποιος να επιδείξει. Δεν στέλνει αγγέλους να κάνει τη δουλειά. Δι' ανθρώπων θα γίνει. Γι' αυτό χαρά στον άνθρωπο που στη σημερινή εποχή θα δώσει ή τον εαυτόν του ή θα βοηθήσει κάποιον άλλον να πάει κοντά στο Θεό σωστά.
ο ίδιος να πάρει και σε άλλους να δώσει. Είναι εποχή που πρέπει να σταθούμε. Ταυτόχρονα όταν σταθούμε εμείς, θα σταθούν και άλλοι κοντά μας. Δεν έχει στηρίγματα σήμερα ο κόσμος. Δεν έχει φως σήμερα ο κόσμος. Παρότι τόσο φως, υλικό και κοσμικό και επιστημονικό, ο άνθρωπος είναι στο σκοτάδι. Παρότι δεν υπάρχει τίποτε σήμερα κρυφό, λόγω της επιστήμης και της πρόοδου. Εν τούτης ο πανταχού παρόν είναι πανταχού απόν. Μπείτε σε οικογένειες, μπείτε σε διανομένους, μπείτε σε επιστήμονες, μπείτε σε γραφεία, μπείτε σε υπουργεία, μπείτε όπου θέλετε. Ο πανταχού παρόν Θεός είναι πανταχού απόν. Μην τολμήσεις να ανοίξεις το σώμα σου και μιλήσεις για Θεό. Μην τολμήσεις. Αν ήταν δυνατόν θα σε πετάξουν από το παράθυρο έξω. Σε αυτή την εποχή είναι μετά. Όμως υπάρχει το παρηγορητικό ότι το κακό ουδέποτε είναι δυνατότερο του καλού. Και ουδέποτε το κακό θα επιπλέψει. Βέβαια θα έρθει μια βαρχιμονιά. Είδατε τι είπε εκεί. Η δική μου λέει είναι σε χειμώνα τώρα. Θα έρθει μια βαρχιμονιά. Ο σπόρος ο οποίος θα αποδώσει την άνοιξη μένει θαμμένος 5, 6, 7 μήνες κάτω από τα κρύα, κάτω από τους παγετώνας, από μέτρα χιόνι. Και την άνοιξη όταν λιώσουν τα χιόνια βλέπεις από κάτω και φυτρώνει και βγαίνει σιτάρι. Πού ήσουν εσύ? Κάτω εδώ ήμουν. Και πώς έγινε? Να εδώ με φύλαγε και περίμενα τους ανάλογους σειρούς να έρθουν να βγω στην επιφάνεια. Δεν εχάθηκες, δεν εχάθηκα. Πώς έγινε έτσι? Να ο δημιουργός τα έχει έτσι. Για σένα το βασιλιά μου να σε διδάσκω, να σου υπενθυμίζω ότι οτιδήποτε και αν γίνει ο ήλιος δεν χάνεται. Πίσω από τα σύννεφα θα είναι. Σήμερα λοιπόν όπως βλέπετε φοβούμεθα να κάνουμε το σταυρό μας. Φοβούμεθα να πάρουμε ένα έντυπο θρησκευτικό να διαβάσουμε. Φοβούμεθα να πάρουμε μια εφημερίδα που δεν είναι κομμουνιστική να διαβάσουμε. Φοβούμεθα να πάμε στην εκκλησία και τα τι αυτά. Είμαστε σε ημέρες διωγμού και ακόμη περισσότερο θα αρχίσει να κλείνει. Και αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ κοντά στον Χριστό σε αυτές τις ημέρες. Και ο Θεός θα σύσει την γη, θα σύσει τα πάντα. Διότι οι λαοί εκτός από εμάς που διαπαιδαγωγούμεθα απευθείας είναι άλλοι λαοί που θέλουν να δουν σημεία και τέρατα. Δεν είναι εύκολο. Οι Κινέζοι, οι Ινδοί και οι άλλοι, οι οποίοι προσυνάντη η Ελλάδα ακόμη κλπ. Να δεχτούν τον Χριστό χωρίς υπερφυσικά γεγονότα και τα τι αυτά. Ποιος λοιπόν ενεργεί μέσα στο γενικότερο σχέδιο? Εμείς δε δεν είμαστε απλώς τα απόνερα του τυφώνος. Εμείς είμαστε μέσα στο ρεύμα του τυφώνου. Όλο το βάρος δεν πέφτει ούτε στην Τουρκία, ούτε στη Ρωσία, ούτε στην Ιταλία, ούτε πουθενά. Πέφτει στην Ορθοδοξία όλο το βάρος. Ο τυφών αυτός σκοπό να έχει να σβήσει την Ορθοδοξία από τη μέση. Δεν φοβείται τον καθολικισμό. Δεν φοβείται το αποκύτωμα ο αθελισμών. Δεν φοβείται τον Ισλαμισμό. Δεν φοβείται τον κομμουνισμό. Το Χριστό φοβείται. Το Χριστό των Ορθοδόξων. Αυτό φοβείται ο διάβολος. Γι' αυτό σύει τα πάντα. Η δυνατότητα να την ξεριζώσει την Ελλάδα από κάτω. Να μην υπάρχει ίχνο, να φύγουν τα πάντα. Όχι γλώσσα, όχι πίστης, όχι έθιμα, όχι αναμνήσεις, όχι ιδανικά. Να μην υπάρχει ούτε χώμα αν είναι δυνατόν. Να το σκόσουν, να το ρίξουν στη Μεσόγειο όλο. Δούτης όμως δεν θα το κατορθώσουν. Σας το λέγω αυτό να σας παρηγορήσω. Δεν μπορώ να σας δώσω και να σας μεταφέρω δύναμη μέσα σας. Όμως σας υποδεικνύω τρόπο. Προσεύχεστε εις τον Χριστό για τα ιδανικά της πίστεώς σας και τα ιδανικά της πατρίδος μας. Δεν μπορώ εγώ, πες του, δεν ξέρω, δεν δύναμαι. Εσύ μπορείς. Εγώ όμως θέλω. Εγώ θέλω. Και όταν ο άνθρωπος θέλει, ο Χριστός έχει την δύναμη. Μη στερήσετε και μη εμποδίσετε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε στον Χριστό. Θάλψετε, περιθάλψετε. Γίνετε θερμοκήπια στο σπίτι σας, στο περιβάλλον σας. Των αληθιών του Χριστού. Των αληθιών της πίστεώς μας. Των αληθιών της φιλής μας. Των αληθιών του Θεού μας.
Και αν εμείς ομολογήσουμε εδώ, θα μας ομολογήσει αυτός εκεί. Δεν καλούμεθα εμείς σήμερα να παίξουμε με τα λιοντάρια εκείνα. Έχουμε με άλλα λιοντάρια. Γι' αυτό και εδώ θα δείτε, όταν αποθάνετε, θα βρείτε Αγίους και μάρτυρας. Μη μαρτυρήσατε εσείς την γη, όπως σε μαρτύρησαν εκείνοι. Διότι και σήμερα μαρτυρεί ο άνθρωπος. Εκείνος εμαρτύρησε σε μια ώρα, δυο τελείωσε. Εδώ μαρτυρείς καθημερινώς. Να πεις να κάνεις παιδιά και να πας στη δουλειά, αλλή μόνο σου. Δεν έχεις που να σταθείς. Από τους συναδέλφους, από τον προϊστάμενο, από τη γειτόνισσα, από τον εξάδελφο, από την κουμπάρα, από την πεθερά. Κουτάει νέα. Μπορεί σήμερα η νεαρά γυναίκα, η χριστιανή, να φέρει όσα παιδιά της δώσει ο Θεός. Πρέπει να είναι μάρτυρος μεγάλος. Να υποφέρει πολύ για να ανθέξει, να κρατήσει το μαρτύριο αυτό. Και θα δείτε μάρτυρας του Ιδίου Μεγέθους, εκείνου των μαρτύρων. Διότι είναι και αυτή μια ομολογία πίστεως. Μπορεί η κοπέλα σήμερα να βγει ενδεδειμένη, να βγει με τα μαλλιά της, ή ο νεαρός να βγει κουρεμένος έξω και να βγει ενδεδειμένος, σεμνά όπως ήταν, και να μην είναι σήμερα μπασταρδεμένος για να το χειροκροτεί ο κόσμος. Μπορεί. Θα υποφέρει, θα τον σουβλήσουν τα μάτια, τα λόγια, ο κόσμος ο οποίος είναι γύρω του. Και σήμερα λοιπόν γίνονται μάρτυρες. Και σήμερα αγιάζουν μέσα στην ομόνοια των Αθηνών.